Ο Κώστας Καστανάς διαβάζει το ημερολόγιο ενός τρελού, του Google, σε μετάφραση δική του. Η Σόφη καθόταν στο τραπέζι και κάτι έραβε. Κοίταζα από το παράθυρο και διασκέδαζα χαζεύοντας τους περαστικούς ξεφνικά μπήκε ένας λακές και ανάγγειλε έναν επισκέπτη, ο κύριος Τεπλόφ. «Να περάσει», είπε η Σόφη και άρχισε να με αγκαλιάζει. «Αχ, Μέγκη, Μέγκη, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Είναι μελαχρινός, είναι αυλικός και έχει κάτι μαύρα μάτια στραφτερά σαν τη φωτιά». Η Σόφη έτρεξε στο δωματιό της. Σε λίγο εμφανίστηκε ένας ευγενικό νέος με μαύρες φαγορίτε. Πήγε στον καθρέφτη, τακτοποίησε τα μαλλιά του και κοίταξε ένα γύρο στο δωμάτιο. Γύρισα και πήγα και έκατσα στο καλάθι μου. Η σόφη επέστρεψε και ανταποκρίθηκε στην υπόκλησή του φιλικά. Προσποιήθηκα πως δεν καταλάβαινα τίποτα και συνέχισα να κοιτάζω έξω από το παράθυρο, αλλά έστρεψα λίγο το κεφάλι μου στο πλάι για να ακούω για τι θέμα μιλούσαν. «Αχ, αγαπητοί μου, τι σάχλες», έλεγαν. «Πώς μια κυρία εκτελούσε λάθος φιγούρα στο χορό». «Πώς κάποιος μπομπόφ» έμοιαζε με πελαργό, με αυτή την μπουκαμίσα που φορούσε και παραλίγο να ξαπλωθεί φαρδής πλατή στο πάτωμα, πως μια κάποια λίντια φανταζόταν πως είχε μάτια γαλανά ενώ ήταν στα αλήθεια πράσινα και τα λοιπά τα Δεν ξέρω αγαπητοί μου τι ειδικέ χάρες βρίσκει σε αυτόν τον κύριο Τεπλόφτης και γιατί είναι τόσο ευχαριστημένη μαζί του. Εγώ εδώ Νομίζω ότι κάποιο λάκο έχει φάβα. Είναι αδύνατο αυτός ο Τεμπλόφ να την έχει μαγεύσει. Θα δούμε παρακάτω. Μ -μ 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 αν αυτός ο κύριος της αρέσει, τότε θα πρέπει να της αρέσει κατά την άποψή μου Και αυτός ο υπάλληλος που κάθεται στο γραφείο του πατέρα της. Αχ, αγαπητή μου, ανοίξες πούς είναι» ίδιο και απαράλλαχτος με χελώνα. Ποιον υπάλληλο εννοεί. Έχει ένα ασυνήθιστο όνομα. Κάθεται εκεί συνεχώς και διορθώνει τις πένες. Τα μαλλιά του είναι σαν δεμάτι άχυρα. Ο πατέρας της τον έχει σαν υπηρέτη. Πιστεύω πως αυτό το συχαμένο ζωήφιο αναφέρεται σε μένα. Αλλά τι σχέση έχουν τα μαλλιά μου με το άχυρο η Σόφη δεν μπορεί να κρατήσει τα γέλια της όταν τον βλέπει. Α, Λες ψέματα, καταραμένο ζώο. Τι βρωμόγλωσσα. Σε να μην ξέρω εγώ ότι αυτά στα υπαγορεύει η ζήλια. Και ότι εδώ υπάρχει από κάτω μηχανοραφία. Ναι βέβαια. Και δόλος του τμήματάρχη. Αυτός ο άνθρωπος με μισή αμήλικτα έχει ραδιουργήσει εναντίον μου και πάντα προσπαθεί να με ευλάψει. Θα διαβάσω άλλο ένα γράμμα. Ίσως να ξεκαθαρίσω το ζήτημα. Φιτέλ, αγαπητή μου, συγχώρεσέ με που δεν έγραφα τόσο καιρό. Έπλεα σε πελάγη ευτυχία. Είναι αλήθεια αυτό που λέει κάποιος συγγραφέας. Ο έρωτας είναι μια δεύτερη ζωή. Παράλληλα, μεγάλε αλλαγέ γίνονται στο σπίτι. Ο νεαρό αρχιθαλαμιπόλος είναι πάντα εδώ. Η Σόφη είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του. Ο μπαμπάς της είναι κατευχαριστημένο. Άκουσα από τον Γρηγόρη που σκουπίζει τα πατώματα και συνηθίζει να μιλάει μόνο του ότι σύντομα θα φάμε κουφέτα. Ο πατέρα τη πάση θυσία θα παντρέψει την κορούλα του με στρατηγό. Συνταγματάρχη ή αρχιθαλαμιπόλο. Βρέασε στο διάολο. Δεν αντέχω άλλο. Όλο για αρχιθαλάμι πόλους και στρατηγούς. Θα ήθελα να είμαι στρατηγός. Όχι για να ζητήσω το χέρι της και τα τι αυτά. Όχι, 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 όχι γι' αυτό. Θα ήθελα να είμαι στρατηγός μόνο και μόνο για να βλέπω τους ανθρώπους να, να στριφογυρίζουν, να ανησυχούν, να μηχανογραφούν μπροστά μου. Και τότε θα θέλω να τους πω ότι και οι δυο τους δεν αξίζουν ούτε να τους φτύσω. Αλλά έχω αναστατωθεί. Σχίζω τα γράμματα του ηλίθιου σκυλίου σε χίλια κομμάτια. 3 Δεκεμβρίου. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτός ο γάμος πρόκειται μόνο για κουτσομπολιά των αργόσχολων. Και τι σημαίνει που είναι αρχιθαλαμιπόλος. Αυτό είναι μια διάκριση, όχι κάτι ουσιώδες που κάποιος μπορεί να, να, το δει ή να το αγγίξει. Το αξίωμά του αρχιθαλαμή δεν του χαρίζει ένα τρίτο μάτι στο κούτελό του. Ούτε η μύτη του είναι φτιαγμένη από χρυσάφι, είναι σαν τη δική μου ή οποιοδήποτε άλλου τη μύτη. Δεν τρώει και βήχει, αλλά μυρίζει και φτάνίζεται με αυτήν. Θα ήθελα να πάω στο βάθος του μυστηρίου από που εκπορεύονται αυτές οι διακρίσεις. Γιατί εγώ είμαι μόνο σύμβουλος τιμητικά. Μ? Ίσως να μην ξέρω καλά καλά ποιος και τι είμαι. Πόσε περιπτώσει υπάρχουν στην ζωή ενό απλού ευγενή ή ακόμη ενό πολίτη, ενό χωρικού, που ξαφνικά αποκαλύπτεται ότι είναι ένα μεγάλο άρχοντα, ένα ένας, ένας, ε, ένας βαρόνο. Λοιπόν, φαντάσου ότι, ότι παρουσιάζουμε ξαφνικά <laughs> με στολή στρατηγού στο δεξιό μου μια επομίδα στον αριστερό επομίδα και γαλάζια ταινία, διαγώνια στο στήθος μου. <laughs> τι τραγουδάκι θα πει η αγαπημένη μου τότε, τι θα πει ο μπαμπάκας της, ο διευθυντής μας, τότε. <laughs> <laughs> είναι φιλόδοξος, <laughs> είναι μασόνος, σίγουρα μασόνος, όσο επιμελώς και αν το κρύβει, εγώ το έχω ανακαλύψει. <laughs> «Όταν δίνει το χέρι σε κάποιον, προτείνει μόνο τα δυο δάχτυλα». «Λοιπόν, δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να χρηστώ στρατηγός ή κυβερνήτης, μ? θα ήθελα να ξέρω γιατί είμαι επίτιμος σύμβουλος, γιατί, γιατί, ακριβώς αυτό και τίποτα παραπάνω». 6 Δεκεμβρίου. Σήμερα διαβάζω από το πρωί εφημερίδες. Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Ισπανία. Δεν τα έχω καταλάβει όλα. Λέγεται ότι ο θρόνος χειρεύει. Οι εκπρόσωποι του λαού δυσκολεύονται να βρουν τον κατάλληλο και ξεσπούν ταραχές. Όλα αυτά εμένα μου φαίνονται πολύ παράξενα. Πώς μπορεί να χειρεύει ο θρόνος. Λέγεται ότι θα ανέβει μια γυναίκα. Μια γυναίκα. Μια γυναίκα δεν μπορεί να ανέβει στο θρόνο. Αυτό είναι αδύνατο. Μόνο ένας βασιλιάς μπορεί να ανέβει στο θρόνο. Λένε ότι δεν υπάρχει βασιλιάς εκεί. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατό. Δεν μπορεί να υπάρξει βασίλειο χωρίς βασιλιά. Πρέπει να υπάρχει βασιλιάς. Αλλά κάπου θα είναι κρυμμένος. Μακριά. Ίσως να είναι ήδη διαθέσιμος, αλλά μόνο κάποιες εσωτερικές δυσκολίες ή φόβοι των γειτονικών δυνάμεων, της Γαλλίας και άλλων κρατών τον να αναγκάζουν να παραμένει ενκρυπτό. Mm. Ίσως να υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι. Δεκέμβριος 8. Ήμουν σχεδόν έτοιμος να πάω στο γραφείο, αλλά διάφορες σκέψεις και εκτιμήσεις με εμπόδισαν. Εξακολουθώ να σκέπτομαι αυτές τις ισπανικές υποθέσεις. Πώς είναι δυνατόν να κυβερνήσει μια γυναίκα δεν θα ήταν επιτρεπτό ειδικά από την Αγγλία. Η πολιτική κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι επίσης κρίσιμη. Ο αυτοκράτορ της Αυστρίας αυτά τα γεγονότα για να πω την αλήθεια τόσο με ταρακούνησαν και με συνέθλιψαν που δεν μπορούσα να κάνω τίποτα όλη η μέρα. Η μαύρα μου είπε πως ήμουν πολύ αφηρημένος στο τραπέζι. Πράγματι, με στην αφηρημάδα μου έριξα δύο πιάτα στο πάτωμα που έγιναν χιλιά κομμάτια. Μετά το δείπνο, αισθάνθηκα αδυναμία και δεν είχα διάθεση να γράψω περιλήψεις ή αναφορές. Έμεινα τον περισσότερο χρόνο στο κρεβάτι μου και σκεπτόμουν τις ισπανικές υποθέσεις. Χρονιά 2000. Τεσσερακοστή 4... Τρίτη Απριλίου. Σήμερα είναι μια θαυμαστή μέρα θριάμβου. Η Ισπανία έχει βασιλιά. Βρέθηκε. Και αυτό είμαι εγώ. <laughs> Το ανακάλυψα σήμερα. Εντελώ ξαφνικά μου ήρθε σαν λάμψη, σαν αστραπή. Δεν καταλαβαίνω πως μπόρεσα να δεχτώ ότι είμαι επίτιμο σύμβουλος, πως πέρασε μια τέτοια βλακώδη ιδέα από το κεφάλι μου. Είμαι <laughs> τυχερό που δεν σκέφτηκε κανείς να με κλείσει σε κανένα άσυλο. <laughs> Τώρα πια όλα είναι ξεκάθαρα. Κρυστάλλινα. Πριν δεν ξέρω γιατί όλα φαίνονταν σκεπασμένα με ένα είδο ομίχλη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι νομίζουν πως το μυαλό του ανθρώπου βρίσκεται στο κεφάλι. <laughs> <laughs> Τίποτα από όλα αυτά. Έρχεται με τον αέρα από την Κασπία θάλασσα. Για πρώτη φορά φανέρωσα στη μαύρα ποιος είμαι. Όταν πληροφορήθηκε πως μπροστά τη στεκόταν ο βασιλιάς της Ισπανίας, χτύπησε με τα δύο χέρια το κεφάλι της και σχεδόν έπαθε αποκλιξία. <χαχα>, η χαζούλα δεν είχε ξαναδεί βασιλιά της Ισπανίας. Εγώ όμω τη φρόντισα αμέσω και την καθησύχασα, βεβαιώνοντα την ότι δεν ήμουν θυμωμένο μαζί της που για παράδειγμα δεν είχε γυαλίσει καλά τα παπούτσια μου. Οι γυναίκες είναι περίεργα πλάσματα, λίγο κουτές και ανόητες. Δεν μπορεί κανείς να τις κάνει να ενδιαφερθούν για υψηλά θέματα. Φαίνεται φοβήθηκε γιατί νόμιζε πως όλοι οι βασιλείς της Ισπανίας ήταν σαν τον Φίλιππο τον δεύτερο. Αλλά εγώ της εξήγησα ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ εμού και εκείνο. Δεν πήγα στο γραφείο. Και γιατί στην ευχή να πάω. Όχι, όχι, όχι. Όχι αγαπητοί μου. Όχι αγαπητοί μου φίλοι. Δεν θα με έχετε εκεί ξανά. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ πια με τα καταραμένα σας έγγραφα. Μάρτιος, 86. Μεταξύ και νύχτας. Σήμερα, ο φόρο του γραφείου ήρθε να με κλητεύσει, μια και δεν είχα πατήσει το πόδι μου για τρει εβδομάδε. Πήγα μόνο για να διασκεδάσω. Ο προϊστάμενο θεώρησε ότι θα τα ταπεινά μπροστά του και θα ράβιαζα δικαιολογίε, αλλά τον κοίταξα απολύτω αδιάφορα. Ούτε θυμωμένα, ούτε γλυκερά. Και έκατσα στη θέση μου σαν να μην έβλεπα κανένα. Κοίταξα, όλο αυτό το συρφετό των γραφιάδων και σκέφτηκα αν μονάχα ξέρετε ποιος κάθεται μπροστά σας θεούλη μου τι ξαφνικό θα σας έβρισκε ακόμη ακόμα και ο προϊστάμενος θα υποκλινόταν μέχρι το πάτωμα μπροστά μου όπως κάνει τώρα για το διευθυντή ένα σωρό από αναφορέ ήταν αφημένε μπροστά μου για να κάνω περιλήψει, αλλά ούτε καν που τι άγγιξα με το δάχτυλο. Ύστερα από λίγο προέκυψε μια αναταραχή, ένα σούσουρο στο γραφείο και η πληροφορία ότι ερχόταν ο διευθυντή. Πολλοί από του υπαλλήλου συναγωνίστηκαν μεταξύ του για να του τραβήξουν την προσοχή, αλλά εγώ ακίνητο. Καθώς περνούσε από το τμήμα μας, ο καθένας κούμπωνε βιαστικά το σακάκι του. Εμένα ούτε μου πέρασε η σκέψη να κάνω κάτι τέτοιο. Τι μου είναι ο διευθυντή, να σηκωθώ μπροστά του. <laughs> Ποτέ. Τι είδου διευθυντή είναι, αυτό είναι ένα φελό και όχι διευθυντή. Ένα απλό συνηθισμένο βούλωμα μπουκαλιού. Τίποτα περισσότερο. Δυσανασχέθησα πολύ όταν μου έδωσαν να υπογράψω ένα έγγραφο. Νόμιζαν ότι θα έγραφα απλώ το όνομά μου. Τάβε, Ταβόπουλο. Γραφέα. Γιατί όχι. Αλλά στο κέντρο τη σελίδα. Εκεί που ο Διεθνής γράφει συνήθω το όνομά του έγραψα Φερδινάνδο. Με κεφαλαία γράμματα έπρεπε να βλέπατε τι κατανικτική σιωπή ακολούθησε. Αλλά έκανε ένα νεύμα με το χέρι μου και είπα «Κύριε, όχι επισημότητες παρακαλώ». Μετά βγήκα και κατευθύνθηκα στο σπίτι του διευθυντή. Δεν ήταν εκεί. Ο Λακές δεν ήθελε να με αφήσει να μπω, αλλά του μίλησα με τέτοιο τρόπο που σύντομα κατέβασε τα χέρια του. Πήγα κατευθείαν στο δωμάτιο της Σόφης καθόταν μπροστά στον καθρέφτη. Όταν με είδε, πετάχτηκε πάνω και έκανε ένα βήμα προς τα πίσω. Αλλά δεν τη είπα ότι ήμουν ο βασιλιάς της Ισπανίας, αλλά τη είπα ότι την περίμενε μια ευτυχία πέραν από κάθε δυνατή φαντασία και ότι σε πείσμα των τεχνασμάτων όλων των εχθρών μας θα ενωθούμε τελικά. Αυτό ήταν όλο κι όλο ό,τι ήθελα να της πω και βγήκα. Oh, τι πονηρά δημιουργήματα της φύσης είναι αυτές οι γυναίκες. Τώρα επιτέλους ανακάλυψα τι είναι πραγματικά η γυναίκα. Μέχρι σήμερα κανείς δεν μπορούσε να πει ποιον πραγματικά αγαπάει μια γυναίκα. Είμαι ο πρώτος που το ανακάλυψα. Αγαπάει το διάβολο. Ναι, χωρίς αστεία. Η διαβασμένη. Γράφουν βλακίες όταν αποφαίνονται ότι είναι αυτό και αυτό. Αγαπά το διάβολο. Αυτό είναι όλο. Βλέπεις μια γυναίκα να κοιτάει με τα κιάλια από την πρώτη σειρά του θεωρίου. Θα μπορούσε κανένα υποθέσει ότι κοιτάει αυτόν τον μεγαλοπρεπή κύριο που φοράει παράσημα. Ούτε κατά διάνοια. Κοιτάει τον διάολο που στέκεται πίσω από την πλάτη του. Έχει κρυφτεί εκεί και τις γνέφει με το δάχτυλό του και τον παντρεύεται. <laughs> Πραγματικά τον παντρεύεται. Όλα είναι φιλοδοξία. Και ο λόγος είναι πως υπάρχει κάτω από τη γλώσσα μια μικρή φουσκάλα μέσα στην οποία υπάρχει ένα μικρό σκουλίκι μεγέθους κεφαλιού καρφίτσας. Και αυτό είναι κατασκευασμένο από ένα κουρέα της οδού μπιζελιών δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, αλλά το σίγουρο είναι αυτό και σε συνεργασία με μια μαμή θέλει <laughs> να διαδώσει το μωαμεθανισμό σε όλο τον κόσμο. Συνέπεια αυτού ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη Γαλλία έχουν ήδη υιοθετήσει την πίστη του Ισλάμ. Χωρίς ημερομηνία. Η ημέρα δεν έχει ημερομηνία πήγα τη βόλτα μου εγκόγνητο στην οδό Νεύσκη. Απέφευγα κάθε παρουσία μου ως βασιλιάς της Ισπανίας. Το ένιωθα αναξιοπρεπές να αφήσω τον εαυτό μου να αναγνωριστεί από όλο τον κόσμο πριν να παρουσιαστώ στην αυλή και ήμουν ενοχλημένος από το γεγονός ότι δεν έχω προς το παρόν ισπανική εθνική ενδυμασία. Αν μπορούσα να βρω έναν μανδύα. Προσπάθησα να έχω τη συμβουλή ενός ράφτη, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι γαϊδούρια. Επιπλέον παραμελούν τη δουλειά τους, κερδοσκοπούν και έχουν καταλήξει τεμπέληδες. Θα φτιάξω ένα μανδύα από την καινούρια υπηρεσιακή μου στολή του γραφείου που την έχω φορέσει μόνο δυο φορές. Αλλά για να προλάβω αυτό το σκιτζί ράφτη να μην μου την καταστρέψει θα τη ράψω μόνος μου. Και κλεισμένον των θυρών. Μ, για να μην με δει κανεί, αφού το κόψιμο και η μεταποίηση πρέπει να γίνει μονομιάς. Πρέπει να χρησιμοποιήσω το ψαλίδι μόνο μου. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Ένα διάολος ξέρει τι μήνα ήταν. Ο μαντία, είναι απολύτω έτοιμο. Η μαύρα έμπηξε τι φωνέ όταν το φόρεσα. Δεν αποφάσισα να παρουσιαστώ όμως ακόμη στην αυλή, η ισπανική αντιπροσωπεία δεν έχει φτάσει ακόμη. Δεν θα άρμοζε αν παρουσιαζόμουν χωρίς αυτούς. Η παρουσία μου θα ήταν λιγότερο εντυπωσιακή. Τους περιμένω από ώρα σε ώρα. Hm. Ο πρώτος. Η ασυνήθιστη μεγάλη αργοπορία των εκπροσώπων με εκπλήκει. Τι μπορεί πιθανό να τους κρατεί. Ίσως είναι δάκτυλος της Γαλλίας. Είναι σίγουρα εχθρικά διακείμενη. Πήγα στο ταχυδρομείο να ρωτήσω αν η ισπανική αντιπροσωπεία είχε φτάσει. Ο διευθυντής του ταχυδρομείου είναι μοναδικός χοντροκέφαλος και δεν ξέρει τίποτα. Όχι, μου είπε. Δεν υπάρχει ισπανική αντιπροσωπεία εδώ, αλλά αν θέλετε να το στείλετε ένα γράμμα, σύμφωνα με τον κανονισμό και με το ανάλογο γραμματόσημο, ο διάολος. Τι το θέλω το γράμμα εγώ. Τα γράμματα είναι ανοησίες. Τα γράμματα τα γράφουν οι αποθηκάροι. Μαδρίτη, 30 Φεβρουαρίου. Να με λοιπόν στην Ισπανία τελικά. Έγινε τόσο γρήγορα που δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Οι Ισπανοί εκπρόσωποι ήρθαν νωρί το πρωί και μπήκα μαζί τους στο αμάξι. Αυτή η απροσδόκητη τους σπουδή μου φάνηκε παράξενη. Ταξιδέψαμε τόσο γρήγορα που σε μισή ώρα είμαστε στα Ισπανικά σύνορα. Σε όλη την Ευρώπη τώρα που υπάρχουν γραμμές, τα τρένα πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Τι ωραία χώρα η Ισπανία. Μόλις μπήκαμε στην πρώτη αίθουσα, είδα πολλά πρόσωπα με ξυρισμένα κεφάλια. Κατάλαβα μέσω ότι θα έπρεπε να είναι ή μετανάστες ή στρατιώτες, κρίνοντας τουλάχιστον από τα ξυρισμένα κεφάλια. Ο καγκελάριος που με οδήγησε από το χέρι μου φάνηκε να συμπεριφέρεται με πολύ παράξενο τρόπο. Με έσπρωξε σε ένα μικρό δωμάτιο και είπε Κάτσε εδώ, και αν ξαναπεί τον εαυτό σου, Βασιλιά Φερδινάνδο, θα σε κάνω εγώ να μην έχει όρεξη να το ξαναπεί. Εγώ όμω ήξερα ότι αυτό ήταν ένα τεστ και το επαναβεβαίωσα την πεποίθησή μου. Του είπα, το ξαναλέω. Αμέσω ο Καγκελάριο μου δώσε δύο άγρια χτυπήματα με τη ράβδο του στην πλάτη που θα μπορούσα να ξεφωνήσω από τον πόνο, αλλά συγκρατήθηκα θυμήθηκα ότι ήταν μια παλιά συνηθισμένη τελετουργία της υποσύνης όταν κάποιος ανέβαινε σε υψηλότερο αξίωμα και στην Ισπανία οι νόμοι της υποσύνης κυριαρχούν μέχρι σήμερα. Α, α. Όταν έμεινα μόνος, αποφάσισα να σπουδάσω τις κρατικές υποθέσεις. Ανακάλυψα ότι η Ισπανία και η Κίνα είναι η ίδια και η αυτή χώρα και μόνο από άγνοια οι άνθρωποι τη θεωρούν ξεχωριστά βασιλεία. Σα συμβουλεύω να γράψετε επιγόντω ένα χαρτί τη λέξη Ισπανία και θα ανακαλύψετε ότι είναι το ίδιο σαν να γράφει Κίνα. Αλλά πολύ ανησυχώ για ένα γεγονό που πρόκειται να συμβεί αύριο. Στι 7 το πρωί η γη πρόκειται να καθίσει πάνω στο φεγγάρι. Αυτό το έχει προφητεύσει ο διάσημος χημικός Wellington. Για να πω την αλήθεια, συχνά ανησυχούσα όταν σκεφτόμουν την εξαιρετική λεπτότητα και το εύθραυστο της Ελλήνης. Το φεγγάρι συνήθως επισκευάζεται στο Αμβούργο και όχι πολύ καλά. Το έφτιαξε ένας κουτσός ξυλουργός και είναι εμφανές πως αυτό το τούβλο δεν είχε ιδέα πως να το κάνει. Πήρε πισωμένο σκοινί και λάδι. Εξού και αυτή η οξύτατη μυρουδιά πάνω από όλη τη γη που αναγκάζει τον κόσμο να κρατά τη μύτη του. Και αυτό κάνει το φεγγάρι τόσο εύθραυστο που κάνει ως τώρα δεν μπορεί να ζήσει σε αυτό παρά μόνο μύτες. <laughs> Ναι, γιατί δεν μπορούμε να δούμε τις μύτες μας. Επειδή είναι στο φεγγάρι. Μόλις φαντάστηκα πως η γη αυτή η συμπαγής μπάλα θα διέλυε τις μύτες μας σε σκόνη. Αν καθόταν πάνω στο φεγγάρι. Ανησύχησα τόσο που αμέσως φόρεσα τα παπούτσια μου και τις κάλτσες μου και έσπευσα στην αίθουσα συμβουλίου για να δώσω στην αστυνομία διαταγές να προλάβουν το κάθισμα της γης στη Σελήνη. Οι αριστοκράτες με τα ξυρισμένα κεφάλια που συνάντησα σε μεγάλο αριθμό στο χολ ήταν πολύ έξυπνοι άνθρωποι και όταν φώναξα «Κύριοι, ας σώσουμε το φεγγάρι γιατί η γη πρόκειται να καθίσει απάνω του» όλοι έσπευσαν να εκτελέσουν την αυτοκρατορική μου επιθυμία και πολλοί σκαρφάλωσαν στον τοίχο για να κατεβάσουν το φεγγάρι. Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο αυτοκρατορικός καγκελάριος. Μόλις εμφανίστηκε όλοι σκόρπισαν. Αλλά εγώ μόνο, ως βασιλεύς, παρέμεινα. Προς μεγάλη μου έκπληξη όμως ο καγκελάριος με χτύπησε με τη ράβδο και με έσυρε στο δωματιό μου. Τόσο δυνατά είναι τα αρχαία έθιμα στην Ισπανία. Γενάρης. Το ίδιο έτος μετά το Φεβρουάριο. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τι είδους χώρα είναι αυτή η Ισπανία. Τα λαϊκά έθιμα και οι κανόνες του αυλικού πρωτόκολλου είναι, είναι απολύτως απίστευτα. Δεν τους καταλαβαίνω καθόλου. Καθόλου! Καθόλου! Σήμερα μου ξύρισαν το κεφάλι, αν και φώναξα όσο πιο δυνατά μπορούσα, ότι δεν θέλω να γίνω μοναχός. Τι συνέβη μετά όταν άφησαν το κρύο νερό να τρέχει στο κεφάλι μου δεν ξέρω. Ποτέ μου δεν είχα υποστεί τέτοια κολλασμένα βασανιστήρια. Κόντεψα να τρελαθώ και δυσκολεύτηκα, δυσκολεύτηκαν να με κρατήσουν. Η, 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 η σημασία αυτού του παράξενου εθήμου είναι απολύτως ανεξήγητη για μένα. Είναι μια βλακεία χωρίς καμιά λογική. Ε, Ούτε μπορώ να καταλάβω την ηλικιότητα των βασιλιάδων που δεν την είχαν καταργήσει ως τα σήμερα. Κρίνοντας από όλες τις συνθήκες, μου φαίνεται πως είχα πέσει στα χέρια της Ιεράς Εξέτασης και σαν να μου φαίνεται πως ο άνθρωπος που πέρασα στην αρχή για καγκελάριο ήταν ο Μέγας Ιεροεξεταστής. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο βασιλιάς να μπορεί να πέσει στα χέρια της εξέτασης. Η πλεκτάνη πρέπει να έχει από τη Γαλλία, ειδικά από τον Πολυνιακ. Είναι ένα μαντρό σκυλό αυτός ο Πολυνιακ. Έχει ορκιστεί να μεθοδεύσει τον θάνατό μου και τώρα με κυνηγά. Αλλά το ξέρω φίλε μου πως είσαι ένα όργανο των Εγγλέζων». Είναι έξυπνοι άνθρωποι και έχουν μερίδιο σε κάθε πίτα. <laughs> Όλος ο κόσμος ξέρει πως η Γαλλία φταρνίζεται όταν η Αγγλία παίρνει μια πρέσα ταμπάκο. <μήλεια> η 25η. <μήλεια> Σήμερα ο μέγα ηρωεξοταστή ήρθε στο δωμάτιό μου. Όταν άκουσα τα βήματά του από μακριά, κρύφτηκα κάτω από μια καρέκλα. Μην βλέποντά με, άρχισε να με φωνάζει. Στην αρχή φώναξε Προπίσκιν, δεν απάντησα. Μετά φώναξε Αξάντι Ιβάνοβιτ, σύμβουλε επιτιμή, ευγενή, και πάλι εγώ σιωπή. Φερδινάνδε Όγδοε, βασιλιά της Ισπανίας. Ήμουν έτοιμος να βγάλω το κεφάλι μου, αλλά σκέφτηκα, «Ω, όχι αδερφέ, δεν θα με ξεγελάσεις, δεν θα μου ξαναρίξει νερό στο κεφάλι». Αλλά με είχε ήδη δει και με ξετρύπωσε από την καρέκλα με το ραβδί του. Αυτό το καταραμένο ραβδί πονάει πολύ. Αλλά η ακόλουθη ανακάλυψη με αποζημίωσε για όλους τους πόνους ότι «κάθε κόκορας έχει την Ισπανία του κάτω από τα φτερά του». Ο Μέγας Ιεροξεταστής αποχώρησε θυμωμένος, απειλώντας με διάφορες τιμωρίες. Αισθάνθηκα λύπη για το ανόητο πείσμα του, γιατί ξέρω ότι λειτουργεί μόνο σαν μηχανή, σαν όργανο των Άγγλων». 34 Μαρτίου, Φεβρουάριο 3, 4, 9. Όχι. Δεν έχω άλλη δύναμη να αντέξω του θέμου. Τι έχουν σκοπό να μου κάνουν. Μου ρίχνουν κρύο νερό στο κεφάλι. Δεν μου δίνουν σημασία και δεν φαίνεται να βλέπουν ή να ακούνε γιατί με βασανίζουν. Τι θέλουν από μένα το μύρο, Τι έχω να τους δώσω. Δεν έχω τίποτα. Δεν αντέχω τα βασανιστήρια που μου κάνουν. Το κεφάλι μου πονά και νιώθω να γυρίζουν όλα γύρω μου. Σώστε με. Πάρε με μακριά. Δώστε μου ένα μάξι γρήγορο σαν τον άνεμο. Πάρε τη θέση σου αμαξά. Χτύπησε τα κουδουνάκια. Κάνε τα άλογα να καλπάσουν και πάρε με μακριά από αυτό τον κόσμο. Μακριά. Πολύ μακριά. Ώστε να μην βλέπω τίποτα. Α, ο ουρανός αρχίζει να με πλησιάζει. Ένα στέρι λάμπει στο βάθος. Το δάσος με τα σκοτεινά του δέντρα φεύγει πίσω μου στο φως της σελήνης. Μια γαλαζοπίου μύχλη πλέει κάτω από τα πόδια μου. Μουσική ακούγεται στα σύννεφα. Από το ένα μέρος είναι η θάλασσα, από το άλλο η Ιταλία. Στο βάθος βλέπω και ρώσικα χωριατόσπιτα. Α, αυτό δεν είναι το σπίτι των γονιών μου εκεί κάτω. Η μάνα μου. Μακριά. Πολύ μακριά. Ώστε να μην βλέπω τίποτα. Α, ο ουρανός αρχίζει να με πλησιάζει. Ένα στέρι λάμπει στο βάθος. Το δάσος με τα σκοτεινά του δέντρα φεύγει πίσω μου στο φως της Ελλήνης. Μια γαλαζοπή ομίχλη πλέει κάτω από τα πόδια μου. Μουσική ακούγεται στα σύννεφα. Από το ένα μέρο είναι η θάλασσα, από το άλλο η Ιταλία. Στο βάθος βλέπω και ρώσικα χωριατόσπιτα. Α, α, αυτό δεν είναι το σπίτι των γονιών μου εκεί κάτω. Η μάνα μου δεν είναι αυτή που κάθεται στο παράθυρο. Μάνα. Μάνα. Βοήθησε το δυστυχισμένο σου γιο. Άφησε να τρέξει ένα δάκρυ στο πονεμένο του κεφάλι. Κοίταξε πώς τον βασανίζουν. Δέξου το φτωχό ορφανό στο στήθο σου. Δεν έχει ανάπαυση σε αυτόν τον κόσμο. Τον κυνηγούν από χωρίων εις χωρίων. Μάνα. Μάνα. Λυπήσου το άρρωστο παιδί σου. Α. Και ξέρεις. Ο της Αλγερίας. Έχει μια κρεατοελιά κάτω από τη μύτη του.